Η ελληνική αστυνομία, εν ώψη του εορτασμού του 15 Αυγούστου 2020, είχε εκπονήσει ειδικό σχεδιασμό και λαμβάνει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των υπηρεσιών της τροχέας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Ειδικότερα τα μέτρα περιλαμβάνουν αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομής βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθήκων κάθε περιοχής, αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, εντατικά μέτρα τροχέας, αστυνόμευση στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης, ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχέας εντός των πόλεων, αυξημένα μέτρα τροχέας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών, συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στην βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη οδήγηση προστατευτικού κράνους κτλ. Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται. Ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών επικοινωνίας του σώματος σε κάθε περίπτωση που καθίστανται αναγκαία ή ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως των υπηρεσιών τροχέας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά μοτοσυκλέτες και συμβατικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας. Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, όπως αναφέρονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί παρακαλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους και σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.